Που δεν τον πηγαίνει στη Βενετία. όλο παράπονα είσαι. Έλα πάμε. Ε, θα θα να... συ... όλο παρα... Έχω άδικο. Α, διπλωμάτη σε έχει τα δίκια τη, αλλά όλο παραπονιέται. Δηλαδή δεν μπορούμε να πάμε. Δεν 15 Αυγούστου. Θα πάμε, Νίκο μου, στην Νίκονο. Θα πάμε. Γιατί να μην πάμε. τώρα. Πού θα πάω. Στην Στην Τρίπολη. Θα πάω στην ιδιαίτερη πατρίδα μου. στην Καλώ ήρθατε, Νάση. Καλό ήρθατε, Χαιρόμαστε πολύ που σε βλέπουμε. Κι εγώ, εγώ πολύ. Πώ είσαι, ε, με, και... όλα αυτά, έτσι, με όλα αυτά τα τραγικά που συμβαίνουν τα τελευταία στη χώρα μα, ε, Με πολλή προσπάθεια πρέ... πρέπει να κρατάμε το, το ηθικό μα και την αισιοδοξία μα με όλα αυτά που συμβαίνουν. Η αλήθεια είναι. Ε, αυτό κάνω κι εγώ. Δηλαδή, καθημερινά τα χτυπήματα είναι πολλά, και στο μυαλό και στην ψυχή. Πόσο μάλλον για αυτού που τα περνάνε και τα βιώνουν στο περιβάλλον τους άμεσα, ε, τι να πω. Έπαιζες προχθές, ε, δεν ξέρω αν σε κάποιο κανάλι, ταινία σου. Ναι. Μετά από που, δύο εβδομάδες πολύ δύσκολες, θέλω να σου πούμε, προσπαθήσαμε με κάποιον τρόπο να αφήσουμε το μυαλό μας στην κομμωδία να μας πας εκεί που μας πηγαίνεις. Δύσκολο. Ε, είναι έπαιδα, δύσκολο, δύσκολο να προσαρμοστούμε. Δεν ξέρω και για εσάς, τους καλλιτέχνους, ανθρώπους που... Για εμά είναι δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Πώ Για... το αποβάλει αυτό όταν έχει ένα τέτοιο θλιβερό υγονή. Δεν το αποβάλει. Υπάρχει μέσα σου, λειτουργεί με αυτό και ανάλογα και το τι κάνει, α πούμε. Και... Α πούμε, εγώ με την παράσταση που παίζω φέτο, τι μέρε τι δύσκολε, αποφασίσαμε να παίξουμε. Γιατί θεωρήσαμε ότι είναι μια παράσταση που μπορεί πραγματικά να κάνει καλό στι ψυχέ του κόσμου, ειδικά εκείνε τι δύσκολε στιγμέ, που ακόμα ισχύουν βέβαια, δεν λέω ότι έχουν περάσει. Θα μπορούσε να ήταν ένα άλλο έργο και να αποφασίζαμε ότι δεν θα το κάνουμε. Δηλαδή, εγώ αφού γκράζομαι λίγο το πράγμα. Θα μα είναι... πει για το έργο αργότερα, ναι, αλλά εσύ ψυχολογικά, οι υπόλοιποι συνάδελφοί σου. Λες είμαστε μου, κουρδισμένοι. Μπαίνουμε αυτό. λίγο πριν μπούμε να παράστη να αποδώσουμε το έργο. Ε? Και, και είσαι σε κατάθλιψη. Όλη, όλη η κοινωνία σε κατάθλιψη. Έχουμε ξεπερνάσει και λες, Έχουμε να εκπαιδευτεί και έχουμε κουρδιστεί γι' αυτό. Φυσικά, άνθρωποι είμαστε. Δεν το πετυχαίνουμε πάντα στο ύψιστο ποσοστό. Αλλά φροντίζουμε να έχουμε ένα. Ένα υψηλό ποσοστό αποτελέσματο, ακόμα και αν η καρδιά μα μέσα είναι μαυρισμένη. Το συμβαίνει και για τι δικέ σα προσωπικέ. Διάφορα που μπορεί να συμβούν στη ζωή σα. Χρειάζεται να τα απομονώσω, φαντάζομαι. Και εγώ φαντάζομαι ότι και εσεί πρέπει την ώρα που ξεκινάμε. Αυτό θέλω να σα πω. Ότι εμεί τα ίδια κάναμε. Είμαστε κάπω κουρδισμένοι κι εμεί γι' αυτό. Ναι. Δύσκολο, αλλά πρέπει να γίνει. Ο κόσμο, πώ είναι έξω, τι μηνύματα λαμβάνετε το διάστημα αυτό που έρχεσαι σε επαφή, Γιατί τώρα μην γελιόμαστε, είναι αφινδρομη σχέση και η δική σα και η δική μα. Εγώ αισθάνομαι ότι ε, έχει πραγματικά μια ανάγκη για αισιοδοξία ο κόσμο. Και αυτό ακόμα και πριν γίνει το τρομερό αυτό συμβάν που έγινε φέτο, το αισθανόμουν. Δηλαδή ήταν τα τόσα χρόνια οικονομική κρίση. Πάνω που πήγε λίγο το πράγμα, κάπω να ήρθε η πανδημία. Έτσι. Ήταν πολλά τα χτυπήματα. και αισθανόμουν ότι αυτή την εποχή χρειάζεται κάτι για να αισιοδοξήσει ο κόσμο. Και δεν το λέω όπω το λέμε πάντα, ότι α πούμε για την κομμωδία. Γιατί έτσι φέτο το έργο που κάνω δεν είναι αμυγό κομμωδία. Ε, ότι χρειάζεται το γέλιο. Αυτό το λέγαμε πάντα. Τα χρειάζεται όλα. Χρειάζεται τι καλέ δουλειέ. Θέλει και να συγκινηθεί, θέλει και να γελάσει, τα θέλει όλα. Να Αν το τα να τα προσφέρει. Να εκφραστεί, Να εκφραστεί ακριβώ. Ε, αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτή η έκφραση τώρα πρέπει να είναι συνυφασμένη και με την αισιοδοξία. Νομίζω ότι η εποχή θέλει φω. Φάγαμε αρκετό σκοτάδι, και εγώ τουλάχιστον προσπαθώ μέσα από τις δουλειέ μου να νιώθω ότι δίνω φω. Αυτό και εμένα με φωτίζει, και εμένα μου ανεβάζει τη διάθεση και το ηθικό και νιώθω ότι το, το κάνω και στον στο το κόσμο. Μπορούμε να στο επιβεβαιώσουμε. Δηλαδή. Ναι. Ποτέ δηλαδή δεν, δεν πιάνω να κάνω μια δουλειά καθα, μόνο για τα οικονομικά ή μόνο για να υπάρχω στο χώρο. Ποτέ. Επιλεκτικέ δουλειέ κάνει έτσι κι αλλιώ. Δηλαδή ξέρει, είναι αυτό το ότι δεν σε βλέπουμε να σκορπίζεσαι για να βρίσκει. Ναι, προσπαθώ ε, στο ναι, χώρο. να μην σκορπίζομαι και προσπαθώ και άλλο... να, να κάνω ακόμα κι αν οι σιρήνε είναι πολλέ για. Δηλαδή μπορεί να μια περίοδο να μην είναι πολύ καλά τα οικονομικά μου, να, μου υπά... να υπάρχει μια ευκαιρία για κάτι πολύ δυνατό οικονομικά. Αλλά αν νιώθω ότι δεν με βλέπω μέσα σε αυτό καλλιτεχνικά δεν θα το κάνω και ας ε, ζοριστώ, θέλω δηλαδή οι επιλογές μου να με κάνουν όταν ανεβαίνω πάνω στη σκηνή ή είμαι σε ένα τηλεοπτικό ή κινηματογραφικό πλατό να νιώθω καλά, να νιώθω ότι δεν κορυδεύω ούτε τον εαυτό μου ούτε κανέναν. Ναι. Έτσι πορεύομαι. Συνεχίζεις διαφήμιση που έχεις κάνει φοβε και, και εκεί κάνει φοβερός δουλειές. Στι διαφημίσει. Ναι, ναι, ναι. Ε, αυτό είναι, είναι κάτι που έπρεπε Το θέλει, στο οποίο σου αρέσουν οι διαφημίσει. Αν είναι μια καλή δουλειά, βέβαια. Εγώ κάθε κάτι δουλειά έξι. που κάνω την βλέπω όπω να... όπου πάω και παίζω είναι σαν να παίζω στην επίδαυρο. <laughs> Σπουδαίο <laughs> είναι αυτό. αυτό όμως. Δεν με, δε με ενδιαφέρει. Φιάξε. Δίνω το 1000%. Είναι σημαντικό αυτό. πολύ αυτό που λε. Έτσι πρέπει να το βλέπουμε για να δίνουμε και τον καλύτερό μα σε αυτό. Ε, και νομίζω ότι την ποιότητα τη φέρουμε εμεί τα πράγματα. Γιατί πολλέ φορέ περιμένουμε από τα πράγματα να έρθει η ποιότητα. Δηλαδή, φέρω ένα χοντρό παράδειγμα αν παίξω Σέξπιρ θεωρούμε καλό στο Όχι, oh. καλό στο yeah. θεωρούμε αν ό,τι παίξω το κάνω σαν να παίζω Σέξπιρ. Να, σε σαν να παίζω Αυτό γιατί το έχετε εσεί στο Δηλαδή θα πρέπει να παίξετε ή Σέξπιρ ή κάποια αρχαία τραγωδία πολύ δύσκολη για να πείτε Α, έπαιξα αυτό και είμαι. Εγώ μπορώ Α, να... να μιλήσω Έ, για τον εαυτό μου. Ναι. δεν ξέρω ναι. ξέρω πώ νιώθουν γιατί οι υπόλοιποι το θέλετε οι Αυτό, ναι, ναι. Σίγουρα τα μεγάλα κείμενα είναι, έχουν, 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 έχουν πεδίο για να δουλέψει καλά, να κάνει ωραίε ερμηνείε και να, ευχαριστήσει. Ναι. Τα κείμενα που έχουν αντέξει το χρόνο έχουν κάποια δύναμη. Δεν έχουν αντέξει τυχαία στο χρόνο. Συμφωνούμε. Οπότε μα αρέσουν αυτά. Ναι. Είμαστε λίγο πιο. είμαστε. Πάλι για τον εαυτό μου θέλω να μιλήσω. Ναι. Μπορεί να είσαι λίγο πιο επιφυλακτικό για κάτι που δεν το έχει ξαναδιαβάσει, για κάτι καινούριο, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί και εκεί να βρει διαμαντάκια. Ξαναλέω ότι η αξία σου δεν φαίνεται με το τι κάνει, αλλά πώ το κάνει. Φυσικά και το... Εντάξει, η επιλογή και στο τι κάνει. Δεν είπα ότι. <laughs> αλλά ό,τι επιλέγει όμω να είναι σαν να είναι το καλύτερο πράγμα του κόσμου και το υπηρετεί σαν να κάνει το πιο σπουδαίο πράγμα του κόσμου. Μπράβο. Εγώ έτσι πορευόμουν και έτσι μου ήρθαν και στην αρχή δηλαδή οι δουλειέ. Γιατί πολύ ειδικά τα πρώτα μου, πρώτα μου βήματα με ρωτούσαν, ξέρει κανέναν εκεί, γνώρισε, έχει κανέναν, Πώ μπήκε. Λέω, δεν ξέρω κανέναν. Ήρθα μόνο μου, αλλά όπου πήγαινα, Έδινα το 100%, με έβλεπε κάποιο, Το άρεσα, με έπαιρνε στο επόμενο. Στο επόμενο και αυτό μεγάλωσε. Και... Ήταν ένα γαϊτανάκι. Είναι, το είναι έτσι οποίο... Είναι, έτσι, είναι. Έτσι, είναι. έτσι ε, πραγματικά προσπάθησε πολύ γι' αυτό, αν μη τι άλλο. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω αν υπάρχει και τύχη, αλλά ήταν οι συγκυρίε. Εγώ ίσω την ευνόησα την τύχη μου. Η τύχη δίνεται μία φορά. Δούλεξε. Το αν εσύ την καλλιεργεί και δουλεύει πάνω σε σωστό, αυτό, φίλε σε σένα. Σύμφωνο. Μετά πια δεν είναι τύχη. Ακριβώ. Έχει καθιερωθεί Κομικός σου αλλά τώρα κάνει κάτι διαφορετικό στο θέατρο. Πε μα, τι κάνει, που παίζει και δύο λόγια για το, το ρόλο σου. Είμαι στο θέατρο Αθηνών. Κάνουμε το έργο Φιλιά Όσκαρ, ενό Γάλλου συγγραφέα του Ερίκα Μανουέλ Σμιτ. Είναι γραμμένο νουβέλα, δεν ως θεατρικό. Δηλαδή, μπορεί να το διαβάσει σε 40 λεπτά. Ναι. Είναι, είναι ευκολοφάγο, το ευκολόπιωτο, μάλλον. Έτσι, Έφυ, έκπεπτο. Και είναι ένα καταπληκτικό κείμενο που το πήρε ο σκηνοθέτη ο Τσέζαρο και το έφτιαξε για να μπορεί να υπάρξει στο θέατρο. Ναι ένα παιδί που πάσχει από μια ενίατη ασθένεια και τυχαία ακούει πίσω από ένα δωμάτιο που μιλάνε οι γονεί του με τον γιατρό ότι δεν υπάρχει περίπτωση να, Γιατρευ... να. να γιατρευτεί. γιατρευτεί. Ε, πέφτει λίγο σε, ας το πούμε, ναι, δεν είναι και καλύτερη του, καταλαβαίνει το παιδί. Θλίβεται. Θλίβεται και γνωρίζει μια κυρία, την κυρία Ροζ, η οποία του... Από την αγάπη τη να προστατέψει το παιδί, όχι γιατί ήταν κανένα ιδιαίτερο άνθρωπο, γιατί και αυτή η κυρία Ρόζ δε... ήταν, Ήτανε... απλά ένα άνθρωπο που είχε ενσυναίσθηση, αγάπησε ένα παιδί και θέλησε να το βοηθήσει. Οπότε ξύπνησε η φαντασία τη, ενεργοποιήθηκε και του έβαλε να παίξει ένα παιχνίδι. Να... και λέει ότι κάθε μέρα είναι σαν να περνά 10 χρόνια. Φαντάσου το αυτό. Και αυτό το παιδί άρχισε να μπαίνει στο παιχνίδι και κάθε μέρα να αισθάνεται ότι γίνεται. 10 χρόνων, 20 χρόνων, 30 χρόνων. Οπότε φτάνει στο τέλο. Και θέλει Πόσο... να φύγει γιατί έχει κουραστεί και σου λέει: Τα ζήσα όλα τώρα πια ζητάει, ας πούμε, να φύγει. το Έ... Έχει... δείχνει στη σκηνή τη στιγμή που φεύγει. Είναι όλο λίγο αλληγορικό και συμβολικό, να. έτσι όπως το παρουσιάζουμε. Επίσης μην μας το πεις, γιατί θα Όχι, να δεν θα το, σας το π... Αλλά το θέμα είναι πώς κυλάει η παράσταση. Δηλαδή, δεν είναι... Είναι συγκινητικό, Θανάση. Είναι συγκινητικό, αλλά δεν είναι έργο... ένα έργο που θα σου πω το τέλος και αχ, δεν χρειάζεται μετά να το Όχι, Όχι, μα πώς. Είναι ναι. ένα έργο που αξίζει να δεις πώς συμβαίνει αυτό. Πώ ενεργοποιείται το παιδί, πώ το, το παιδί δίνει κουράγιο στην κυρία Ρώση και η κυρία Ρώση το παιδί. Δηλαδή, αν έχει αγάπη. Αν, μπορεί μέσα από απλά πράγματα να, να, να ζει μια καταπληκτική ζωή. Δεν χρειάζονται υπερβολικέ ε, ανέσει και υλικά αγαθά για να είσαι ευτυχισμένο. Ή αυτά που θεωρούμε ότι πρέπει. Ξέρεις αυτά ακριβώς. τα κομφορμάρισματα. Πολλά θεωρούμε. Ε, και ζούμε το, με το παρελθόν και το μέλλον και χάνουμε το παρόν. Εδώ και τώρα ακριβώ. Είναι... Και, τώρα, το... και είστε. Σπουδαίο. Ε, είμαστε εγώ, η αγοραστή Αρβανίτη, που είμαστε εγώ και η κυρία Ροζ. Είναι ο Πανάγο Ιωακή, ο Τάσο η Σαβέλα Κασιμάτ και η Ελένη Νάτσι, η σκηνοθεσία του Τσέζαρη του Γκραουζίνη, στο Θέατρο Αθηνών, ω Κυριακή. Και ε, την προτείνω ανεπιφύλακτα σε ανθρώπου από 10 έω 110 χρονών. Περίπου όπω είναι και ο Όσκαρ μέσα στο έργο. Ε, εμένα με έχει αγγίξει πάρα πολύ. Και ξέρει, επειδή γενικά ποτέ δεν ξέρει σε κανέναν και όλοι μα έχει τύχει στα σπίτια μα να έχουμε ανθρώπου είτε που νοσούν είτε οτιδήποτε. Ξέρεις, το, με απλού τρόπου το πώ μπορεί κανεί να βοηθήσει κάποιον. Έτσι είναι. Απλά με το να είναι εκεί. Ακριβώς. Ε, αυτό δηλαδή αυτό μου το έδωσε και έχω περιέργεια τώρα να το πω. Και ξέρει, έρχεται πολλοί κόσμοι που είχαν στο οικογενειακό του περιβάλλον ή και γονεί που είχαν ή έχουν παιδιά. Και ή που τα καταφέραν τα παιδιά ή που δεν τα καταφέραν. Και έρχονται οι γονεί και φεύγουν πραγματικά λυτρωμένοι. Και έχουν έρθει πολλέ φορέ δύο, τρει, και μία κυρία ήρθε και τέταρτη φορά στην Ελλάδα. Έχουν πάρει απαντήσει, έτσι, από το, από το έργο. Δεν, δεν ξέρω ακριβώ αν πήραν απαντήσει, αλλά. Ξέρεις, είναι ένα, γιατί που ψάχνουν αυτοί οι γονεί. Ναι. Η απάντηση, βέβαια, είναι πώ την εκλαμβάνει και ο καθένα. Εμεί πιο πολύ τα ερωτήματα θέτουμε, αλλά νομίζω ότι δίνουμε ένα. Ίσως ανακουφίστηκαν. Κάπως δίνουμε ένα περιθώριο mm. να ανακουφιστούν οι άνθρωποι. Και το κείμενο, δηλαδή, για όλους μας ο θάνατος είναι ένα ερώτημα αιώνιο, που μας ταλανίζει, που μας... Ε, ε, νιώθουμε δέος στην, στην αίσθηση του ναι. που είναι κάτι που το ξέρουμε, είναι το μόνο σίγουρο με το που, που γεννιόμαστε. μα η αλήθεια είναι... Με το που γεννιόμαστε είναι σίγουρο. Άρα είναι το μόνο σίγουρο που έχουμε και είναι αυτό που φοβόμαστε πιο πολύ απ' όλα. Πρέπει λίγο να το κοιτάξουμε στα μάτια Ο και να το αντιμετωπίσουμε. Είναι, τα είναι να να μια πορεία, μια διαδρομή έτσι και να μην υπάρχουν απρόβλεπτε μάλλον συναντήσει με τον έτσι. θάνατο νωρίτερα από το προσδόκιμο τη ηλικία. Αυτό. Και εδώ αυτό, πιάνε, αυτό, πιάνεται. Αυτό πιάνει το κείμενο έτσι και προσπαθείτε να απαλύνετε ε, πολλά ζητήματα. Το οποίο δυστυχώ συνέβη τώρα τόσο άγρια. Τόσο, τόσο, άδοξα, τόσο άδοξα, Σε τόσα νέα παιδιά. Ε... Έλα, έλα, ε, Θανάση, έχει ε, ποτέ στη δουλειά σου έτσι, δεχτεί εκφοβισμό, κακή συμπεριφορά, σε όλε τι δουλειέ συμβαίνει έτσι, και στι δικέ μα δεν βγάζουμε την ουρά μα απ' έξω. Αλλά ήθελα, λέω γιατί με το δικό σου στο χώρο ήρθαν διάφορα στο φω, δεν θέλω να ασχοληθούμε με αυτά. Εσύ, αν σου έχει συμβεί κάτι τέτοιο, δεν έχω, δεν έχω νιώσει ότι έχω βιώσει κάτι τέτοιο. Ε, έχω δει άσχημε συμπεριφορέ, αλλά σε ένα γενικό πλαίσιο. Λε ότι αυτό α πούμε είναι. Δεν θέλω να ξανασυνεργαστώ. Mm, mm. Έχω δει τέτοιο πράγμα. Αλλά σε προσωπικό επίπεδο, όχι. Δεν έχω εισπράξει κάτι τέτοιο. Αν, ίσως, ναι, ίσως βέβαια... Ναι, ποιοι ποιοι ίσως, επιβιώνουν ποιοι... στο χώρο του. Αυτοί επιβιώνουν ότι... Αυτοί οι οποίοι έχουν αυτές τις κακές απάνθρωπες μερικές φορές για ενέτη 2023, ακόμα και τώρα, ας πούμε... Θεω... Νομίζω ναι. ότι πια ναι. δεν τα σηκώνει ο χώρος. Παλιά ήταν και μία μόδα να είναι... Oh, papa, ναι. Papa, μιλάω παλιά από τις δεκαετίες 40-50, δηλαδή βέβαια, βέβαια. υπήρχε ότι πρέπει να είναι είτε ο σκηνοθέτης είτε ο πρωταγωνιστής δίβα να μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, να σηκώνει το χέρι Η για και να πρέπει να του φυβή, φέρεις την α, πετσέτα, α. Ναι. τέτοια πράγματα. Ε, και αυτά δημιουργούσαν και μύθους και ίσως σε βοηθούσαν και στην καριέρα σου. Τώρα είμαστε στο άλλο άκρο και χαίρομαι που φτάσαμε στο άλλο άκρο, Νομίζω δηλαδή, είμαστε σε καλό δρόμο για να μην παίρνω και όρκο, γιατί οι άνθρωποι. Ακόμα σιδόν... όχι, βλέπουμε συμπεριφορέ ναι, έτσι ακόμα. Αλλά είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Νιώθω ότι οι καινούριε γενιέ και κάποιοι από, τους, από τι παλιέ το έχουν αποδεχτεί και το έχουν φιλτράρει και έχουν καταλάβει ότι χρειάζεται ευγένεια, χρειάζεται ενσυναίσθηση. Ξαναλέω την ενσυναίσθηση, τη χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Καλά κάνει. Η ενσυναίσθηση για μένα είναι αυτό που πρέπει να καλλιεργούν όλοι οι άνθρωποι και οι γονεί, τα παιδιά του και οι δάσκαλοι, του μαθητέ του πρέπει πρώτα πρώτα η συνέστηση και μετά όλα τα άλλα. Μετά να σε καλό στα μαθήματα. Παίζει πολύ να μεγάλο ρόλο έχεις... το σπίτι. Το σπίτι. Άνδροπο, το... Σίγουρα, σίγουρα σίγουρα. Γονείς. σίγουρα, σίγουρα. Αν δεν έχει γονεί. Ή, ή, γονιό, έτσι. Γιατί υπάρχουν πολλέ μόνο γονεί και οι οικογένειε. Ποιο σε μεγαλώνει, εν πάση περιπτώσει, να φροντίζει για το. υπάρχουν παρόλα αυτά και άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει και μόνο του και έχουν δουλέψει και είναι εξαιρετική η μετανάστε. Σίγουρα, αλλά το πούμε, περιβάλλον. Αλλά οι πυλώνε είναι η οικογένεια. Ο έτσι. Οπωσδήποτε. Δεν το συζητώ. Ε, για πεζμικό. Όχι, όχι. Για πεζμικό. Για σου και θεραπεία. Όχι. Δεν κάνω ψυχοθεραπεία. Θέλω να, να κάνω. πραγματικά. Είναι σαν θέλω να, να έχει διαβάσει βιβλία, δεν μπορεί. Ναι, μου με απασχολεί αυτό. έτσι Και για τη δουλειά μου, αλλά δεν το κάνω για τη δουλειά μου. Γιατί για τη δουλειά μου την κάνω από ένστικτο. Μου άρεσε να γίνει θεραπεία. Λειτουργεί πιός. ψυχοθεραπευτικά η δουλειά σου αναντήρητα, αλλά ναι. έτσι. ξέρω. Εγώ πάντω ενδιαφέρομαι για την ψυχή του άλλου και για τη δική μου φυσικά. Και για να την καλυτερεύω και για να την διατρεύω. Αλλά και για την ψυχή του άλλου με αφορά πάρα πολύ δηλαδή. Οπότε, ναι, με αυτή την έννοια και διαβάζω και ρωτάω και μαθαίνω. Γιατί δεν σε έχει πάρει από κάτω αυτή η σύγχρονη μόδα που έχετε μεγάλη μέρη των καλλιτεχνών. Να είναι η ζωή σας πρώτη μπροστά πάνω απ' όλα τι κάνουμε, πού βγήκαμε, ε? η προσωπική, με ποιαν βγήκαμε, με πού πήγαμε. Δεν, ναι, ναι. ναι, δεν παίρνει τηλέφωνα <laughs> ο Θανάσο Τσαλταμπάτη. Γιατί, γιατί δεν παίρνει τηλέφωνο, παπαράτσι, ελάτε με ζητάτε παραλία, ελάτε να μα βγάλετε μια φωτογραφία, να τη μοιράσω εγώ, στα κατημίστηκα. Mm. Γιατί δεν σε ενδιαφέρει αυτό, γιατί το κάνει. Ε, δεν με ενδιαφέρει. Ε, α... ναι. κατημίστηκα, συγγνώμη α... τώρα, κατημίστηκα. Έλα, είναι μακριά από μένα, σε παρακαλώ. Απλώ δεν με ενδιαφέρει, δεν ξέρω γιατί. Γιατί το κάνει. Δεν με ενδιαφέρει με τόσο χάρη. Δεν σου δίνει υπόσταση, δεν σου δίνει κάτι, α πούμε. <συγνώμη> 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 Νιώθω ότι αν είναι να, να, πρέπει να πάρω υπόσταση από αυτό, καλύτερα να πάρω τη βαλίτσα μου και να φύγω. Όσο, όπως κάποια στιγμή και στην αρχή μου λέγανε μήπως να άλλαζα το επίθετό μου. Και λέω, αν είναι το επίθετό μου να μου στερήσει, αν, μπορώ να κάνω κάτι και μου το στερήσει ένα επίθετο, τότε τι μπορώ να κάνω. Δηλαδή. Τι έχει το επίθετο, μια χαρά είναι. τώρα το νιώθεις μια χαρά. Στην αρχή ξέρεις μου λέγανε ότι είναι δύσκολο. Βανδύ είναι μαλαία, δεν το έχει αλλάξει ας πούμε. Γιατί το άλλαξε. Εντάξει, Παλιά, ειδικά, πολύ το αλλάζαν. Υπήρχε <laughs> αυτό να κάνει καλλιτεχνικό Πού είναι το επίπεδο καταγωγή σου. Ε, είμαι από Θεσσαλονίκη. Ο πατέρα είναι από Αιδονοχώρη Σερών. Και από όσο ξέρω, Τσάλτα Μπάση είναι επικεφαλή των αγροτών. Α, μπράβο, έχει, μπράβο. Και ε, να μια... δει, έχει το ρίζα του, ναι, του Επονείδη. Ναι, ναι. Μπράβο, εξαιρετικό, εξαιρετικό. Αλλά από Ήβυρα και Αιδονοχώρη η μεριά του πατέρα. Και Θεσσαλονίκη και λίγο από. Σμύρνη. Η, άλλη πλευρά. πλευρά. Η άλλη Έτσι, πλευρά. Σου έχει μείνει τίποτα πάνω στι Ισέρε. Ένα χωράφι, κάτι. Έχει <laughs> έχεις πάει ποτέ ω παιδί. Ε, ω παιδί να οργώσ... πάει... Όχι, να οργώσω δεν Όχι. πήγα. <laughs> <laughs> να οργώσω δεν πήγα. <laughs> δεν σε πήγα ποτέ. Πήγα πολύ μικρό στη μάμη στο Ιδωνοχώρι. αλλά τα τελευταία χρόνια που και με τη δουλειά έγινα πιο γνωστό, αυτό είχε ένα καλό γιατί με βρήκαν όλα μου τα σόγια. Και τώρα, επειδή όταν πάω και περιοδίζω το θέατρο, Πια νιώθω μια μεγάλη αγκαλιά γιατί όταν πάω ειδικά προ αίρε. Του έχω παιδί ξαναγνωρίσει παιδί και του έχω. Παιδί. Ξέρω, θα μπορούσαμε να είχαμε χαθεί. Οπότε έμαθα όλα μου τα σόγια, τα ξαδέρφια μου, του θείου μου και αυτά. Και... Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Οι καλλιτέχνε ε, είστε ευαίσθητε ψυχέ. Ένα ό... άνθρωπο που νιώθει ό, ε, Όχι κατά πλειοψηφία. Εγώ δεν θα το διαχώριζα. Υπάρχουν ε, άνθρωποι, και πολύ πιο ευαίσθητοι σε άλλα. Οι άνθρωποι, ωραία. Αλλά τέλο πάντων, θεωρητικά ένα άνθρωπο που αισθάνεται την ανάγκη να εκφράζεται μέσω τη τέχνη του θεωρείτε έτσι ότι έχει ευαίσθητη ψυχή. Ε, έχει ποτέ φλερτάρει με κρίση πανικού ή έτσι να πέσει ψυχολογικά αρκετά. Να πέσω ψυχολογικά πολλέ φορέ. Και ενώ είμαι φύση αισιόδοξο τα τελευταία χρόνια. Ξανά με τα χτυπήματα που έχουμε φάει, θέλει πολλέ ασπίδες για να καταφέρει να μην περάσει και λίγο μέσα σου. Δηλαδή, έχω περάσει πολλέ φάσει τέτοιε. Ε, ε, με έτσι μικρή κατάθλιψη. Ναι, να ναι, που Εντάξει, προσπαθώ και θέλω ότι η ψυχοθεραπεία που λέγαμε πριν, εγώ την πιστεύω γενικά. Δηλαδή θεωρώ ότι όπως γίνεται και σε κράτη πολύ προηγμένα, και δεν μιλάω προηγμένα μόνο τεχνολογικά, κυρίως κοινωνικά, βλέπουμε ότι η ψυχοθεραπεία... Δεν πας επειδή έχει πρόβλημα. Ούτε ταμπού είναι, ούτε τίποτα. πά γιατί μόνο θα σε βοηθήσει. Οπότε το έχω πάρα πολύ στόχο να το κάνω. Για μα μπορεί να συνεχίσει να είσαι δική μα ψυχοθεραπεία, σε παρακαλώ. πάρα πολύ. <Σθυσί> ε, να ρωτήσω κάτι τελευταίο, πολύ γρήγορο. Της, και, για και να μπει και σούπερ, το παρακαλώ. Ούτε, παιδιά, έκαν, ο... Ο... ούτε okay. καν, ούτε καν. Γιατί δεν μεγαλώνει, για πε μα, τι κάνει τώρα. Πέρα μα, πώ κοιμά, δεν ξέρω, μπες, τι κάνει. Κοίταξε. Γιατί παίζω. Κάθε μέρα παίζω. Έχουμε γνωριστεί χρόνια πριν, θα σου πω, αλλά δεν έχει αλλάξει. Ναι. ναι. Τι γίνεται με αυτό. Όταν η δουλειά σου είναι τέτοια. Δεν έχει μεγαλώσει. Έχω κάνει μια συνέντευξη πριν, 10, πριν 10 χρόνια. Σα θέλω να σα πω πριν 10 χρόνια. Εδώ. Δεν έχει ε, μεγαλώσει ούτε μέρα. πριν, πριν 10 χρόνια. Ναι. Έχω άδικο. Η δουλειά Πες μου είναι να παίζω. Τώρα, τι Εγώ το βράδυ λέω <laughs> ποια είναι η δουλειά σου, πάω να παίξω. Όταν πα να παίξει, ε, όσο να είναι, μένει Φροντίζει... και λίγο παιδί. Φροντίζει το εσωτερικό του παιδί, λοιπόν, <laughs> μέσα του. <laughs> του είχα κάνει μια συνέντευξη, ήταν 10 χρονών, τώρα είναι 20, λοιπόν. <laughs> να σε καλά. <laughs> θα... Χάρηκα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. πολύ. Καλά, πολύ. Θανάσου θανάσου. Μου, να σε καλά. καλά. Να σε Λοιπόν, πάμε στο σύντομο διαφημιστικό με διάλειμμα. Έχ... Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμό. Έχουμε νικητή ή νικήτρια. Αμέσω μετά το σύντομο διάλειμμα, θα μάθουμε ποιο είναι. Στρέφουμε.